Πλην ο πρώην Γάλλος πρόεδρος κατήγγειλε τις αχριότητες, όπως είπε, χαρακτηριστικά για τις οποίες διώκεται εδώ και 6 χρόνια, παίρνοντας τον λόγο κατά την έναρξη της δίκης. Ο Σαρκοζή κατηγορείται για διαφθορά και άσκηση επιρροής έναντι συναλλάγματος. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, προσπάθησε να δωροδοκίσει δικαστικό ώστε να εξασφαλίσει πληροφορίες από εισαγγελική έρευνα σε βάρος του κόμματός του. Οι επόμενες ημέρες αναμένονται δύσκολες, Λίνα, για τον πρώην πρόεδρο, αλλά και καθοριστικές, καθώς απειλείται με κάθειρξη 10 ετών και πρόστιμο που αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ.